Το ταξίδι ζωής μαζί του ήταν δύσκολο και οδυνηρό. Αυτό μας δυνάμωσε. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά σχημάτισαν στην πλατεία Γεωργίου μια ανθρώπινη αλυσίδα ζωής. Το μήνυμα και φέτος από το Σύλλογο Γυναικών κατά του καρκίνου του μαστού, Άλμα Ζωής Νομού Αχαΐας, είναι η πρόληψη και ότι ο καρκίνος του μαστού μπορεί να νικηθεί. Είμαστε πάρα πολύ περήφανες ότι καταφέραμε να βγάλουμε τη γυναίκα από το σπίτι της, να τη μάθουμε να αγαπάει τον εαυτόν της και να σέβεται τη ζωή της. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό, όπως το είπατε, και ευχαριστούμε, γιατί αυτό που κάνουμε και είμαστε εδώ είναι για τη γυναίκα, μήπως μπορέσουμε να έχουμε λιγότερο καρκίνο μαστού. Πρόληψη. Κανένας δεν έχασε από την πρόληψη, μόνο κέρδισε. Και εμείς είμαστε εδώ για να φοροτοφωνάξουμε και να φωνάξουμε ότι ο καρκίνος του μαστού, εάν τον προλάβουμε, έχει ίαση 90%. Οι εκδηλώσεις των γυναικών στο Άλμα Ζωής του Νομού Αχαΐας έχουν ήδη ξεκινήσει με δωρεάν εξετάσεις στην κινητή μονάδα που εγκαταστάθηκε στην πλατεία Γεωργίου. 13 Οκτώβρη, ημέρα Σάββατο, 8 η ώρα, στο μόλο της Αγίου Νικολάου, να ανάψουμε το φως της χαράς και της αισιοδοξίας, να φωτίσουμε τον κυματοθράφστη με τη συμβολή και τη συνεργασία του Όλπα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική από τα μουσικά σύνολα του Ανοιχτού Πανεπιστημίου της Πάτρας και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε λοιπόν όλο τον κόσμο σε μια γιορτή πάλι, βραδινή, για να φωταγωγήσουμε τον κυματοθράφστη. Οι εκδηλώσεις αναμένεται να κορυφωθούν με το Pink the City, όπου η αχαϊκή πρωτεύουσα αναμένεται να γίνει και πάλι ροζ.